σας, ονομάζομαι Πασχαλής Δημήτρης. Έκανα το Erasmus μου 2 χρόνια πριν, στο Νόβι Σαντ της Σερβίας και ήταν μια από τις μεγαλύτερες εμπειρίες της ζωής μου, η οποία με έκανε να αλλάξω πάρα πολύ σαν άνθρωπος και κέρδισα πάρα πολλά πράγματα. Ένα από τα πράγματα, κάποια από τα πράγματα που κέρδισα ήταν ότι έμαθα τη γλώσσα της Σερβίας στην οποία πήγα, έκανα πολλούς φίλους, έμαθα να ζω μόνος μου, χωρίς την οικογένειά μου, γιατί πριν σπούδασα στη Θεσσαλονίκη, έμενα στη Θεσσαλονίκη πιο πριν και δεν είχα αυτή την ευκαιρία. Γενικότερα ήταν μια εμπειρία ζωής για μένα, την οποία δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Και αυτό που θα μπορούσα να σας πω είναι ότι μη χάνετε την ευκαιρία. Υπάρχει, προσπαθήστε. Ναι. Γεια σας, με λένε Άννα Σεριωνάκη, σπουδάζω στο ΔΕΗ Κρήτης. Πριν από ένα χρόνο έκανα Erasmus στην Πράγα για ένα εξάμηνο. Ήταν η πιο έντονη εμπειρία που έχω ζήσει στη ζωή μου. Γνώρισα άτομα από όλο τον κόσμο και έκανα φίλους που δεν περίμενα ποτέ θα γνώριζα. Οι εμπειρίες που έζησα εκεί ήταν μοναδικές και πιστεύω ότι έπαιξε πολύ βασικό ρόλο στην προσωπικότητά μου μετά το Erasmus. Ωραία. Είμαι ο Ηλίας. Είχα πάει πέρυσι τέτοια εποχή στην Εστονία, στο Ταλίν, Erasmus. Ήταν μια τρελή εμπειρία, δηλαδή εκεί που είσαι και ζεις μέσα στην Ελλάδα, σε κάποια πράγματα τα έχεις δεδομένα, σε φτάσεις ένα μέρος και εσένα και άλλους 30, 40, πρέπει να φτάσει μέχρι και 150 άτομα, ήμασταν περίπου. Και απλά ό,τι είχαμε δεδομένο στη ζωή μας, απλά εξαφανίστηκε. Ήμασταν, έπρεπε να ανταπεξέλθουμε σε μαθήματα, σε διασκέδαση, να γνωρίσεις καινούργια άτομα, γιατί πραγματικά είσαι μόνος εκείνη τη στιγμή, αλλά όχι μόνο εσύ και το ίδιο και οι υπόλοιποι. Και ήταν μια στιγμή η οποία πραγματικά δεν θα την ξεχάσω. Ενώ περίμενα ότι θα δυσκολευτώ να δεθώ με άλλους ανθρώπους, δέθηκα πάρα πολύ δυνατά, μέχρι και σε επίπεδο που ήμασταν σαν οικογένεια, μαγειρεύαμε μαζί, τρώγαμε μαζί, διαβάζαμε παρέα, ταξιδεύαμε παρέα. Μπορώ να σκεφτώ ότι ήταν κάτι απίστευτο, δηλαδή ακόμα και τώρα που το σκέφτομαι μετά από ένα χρόνο, είναι σαν να ήταν ένα όνειρο και τελείωσε, αλλά δεν μπορώ να το περιγράψω. Λέγομαι Μιχάλης Σινιάρης, είμαι από το ΤΕΙ Αθήνας και πήγα για Erasmus, για πρακτική στην Ιρλανδία, σε ένα εργαστήριο. Η εμπειρία μου ήταν μοναδική, ήταν απίστευτη. Πέρα από την διασκέδαση και την γνωριμία με φοιτητές από άλλες χώρες, το μοναδικό αυτό που συνάντησα είναι το ότι βάζεις τον εαυτό σου σε κάτι καινούριο, στο να μείνεις μόνος σου, στο να βρεις σπίτι, στο να προσαρμοστείς σε μια ξένη χώρα, να μάθεις καινούργια πράγματα, να ταξιδέψεις, να γνωρίσεις νέους ανθρώπους. Είναι μοναδικό. Πάμε. Ονομάζομαι Βασίλης Πάγης Κανέλος. Είχα πάει Erasmus το 2014-2015 στο Pilsen της Τσεχίας. Το Erasmus ήταν γενικά μια συγκλονιστική εμπειρία που μου άλλαξε τον τρόπο ζωής, τον τρόπο σκέψης. Με έκανε να έρθει σε επαφή με άτομα από άλλες κουλτούρες, να δω το τρόπο ζωής και τις διαφορές μεταξύ μας, όχι τόσο μεγάλες μέσα στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Ταξίδεψα λόγω της περιοχής που έκανα το Erasmus μου, επειδή ήταν κέντρο της Ευρώπης, ταξίδεψα σε όλες τις χώρες γύρω-γύρω και είδα ακόμα περισσότερα πράγματα. Και γενικότερα η εμπειρία του Erasmus με έκανε καλύτερο σε αρκετούς τομείς και ανέπτυξε την προσωπικότητά μου στον καλύτερο θεωρώ. Ονομάζομαι Παναγιώτης Καπλάνης. Έκανα πρακτική Erasmus στη Σικελία, και πιο συγκεκριμένα στις Σιρακούσες. Εργάστηκα 3 μήνες στο Αρχιλικό Μουσείο των Σιρακουσών, καθότι σπουδάζω αρχαιολογίες στο Πανεπιστήμιο του Ιωαννίνου. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Είχα την ευκαιρία να έργασω σε πολλούς τομείς και να κάνω πολλά πράγματα στο μουσείο, συντήρηση και ασχοληθώ πιο πολύ με τα προϊστορικά τα οποία είναι και ενδιαφέρον μου.
να αναπτύσσω τη δεξιότητά μου στα ιταλικά και επίσης να μάθω και την ιδιαίτερη ιδέα της Σικελίας, η οποία είναι πολύ παραδοσιακή και πολύ όμορφη. Γεια σας, είμαι η Άννα. Πήγα Εράσμους στο Μάιντς στη Γερμανία. Ήταν πραγματικά τέλεια. Φίλοι, ταξίδια, σπουδές εκεί πέρα, είναι η πιο όμορφη εμπειρία. Εγώ είμαι ο Σπύρος και πήγα Εράσμους κλάση στην Ιουνιβερσιτέ Λοβέα. Πέρασα και εγώ απίστευτα και γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Σίγουρα σας το συνιστούμε και οι δύο.